Γεια σας. Στο βίντεο αυτό θα παρουσιάσουμε την εφαρμογή Animaker με την οποία μπορούμε να δημιουργούμε βίντεο τύπου βίντεο tutorial, επεξηγηματικά βίντεο ή προθετικά βίντεο, γενικά βίντεο μικρής διάρκειας. Η διαφορά με άλλες εφαρμογές του είδους, δηλαδή με online εφαρμογές που φτιάχνουμε βίντεο, είναι ότι εδώ έχουμε πιο πολλά στοιχεία animation και κίνησης. Μας δίνει δηλαδή δυνατότητες να ελέγχουμε κίνηση Χαρακτήρων, να δίνουμε ομιλία σε χαρακτήρες και επίσης να δίνουμε κίνηση σε αντικείμενα. Η εφαρμογή προσφέρει ένα δωρεάν πλάνο με κάποιες βέβαια περιορισμούς αλλά μπορείτε να, να τη χρησιμοποιήσετε για να κάνετε έτσι κάποια συγκεκριμένα έργα. Εγώ ήδη έχω κάνει λοιπόν εγγραφή και σύνδεση και έχω συνδεθεί στο λεγόμενο dashboard της εφαρμογής και θα ξεκινήσω να κάνουμε ένα έτσι απλό παράδειγμα με το Create θα κάνω ένα βίντεο και θα ξεκινήσω με ένα κενό project, δεν θα ξεκινήσω με κάποιο template για να καταλάβουμε καλύτερα τη λειτουργία. Θα επιλέξω οριζόντιο βίντεο 16.9 και είμαι λοιπόν στο περιβάλλον που σχεδιάζω το βίντεό μου. Εδώ στο μενού File μπορώ να δω κάποιες επιλογές να επιστρέψω στον πίνακα ελέγχου. Εδώ έχει κάποια tutorial να κάνω ανέρεση, να δώσω ένα τίτλο στο βίντεό μου. Θα το δώσω εγώ τίτλο παράδειγμα 1. Από εδώ μπορούμε να κάνουμε προεπισκόπηση της εργασίας μας, να κάνουμε διαμοιρασμό με σύνδεσμο, να το κατεβάσουμε σε μορφή βίντεο. Όπως βλέπουμε στην κύρια μεγάλη άσπρη περιοχή, εδώ είναι η περιοχή της σκηνή. Έχω εδώ δεξιά μία σκηνή μέχρι τώρα και μπορώ να δημιουργώ και άλλες σκηνές για να συνθέσω το βίντεο μου. Αριστερά είναι Έχω τα templates όπου μπορώ να εισάγω μερικά έτοιμα στοιχεία, είτε templates είτε έτοιμες σκηνές. Χαρακτήρες είναι το βασικό χαρακτηριστικό του Animaker, μπορώ να εισάγω χαρακτήρες και να τους δίνω εκφράσεις και κίνηση. Τα properties είναι τα διάφορα αντικείμενα που μπορώ να βάλω μέσα σε μια σκηνή. Έχουμε λοιπόν από απλά σχήματα κάποια αντικείμενα με κίνηση και διάφορα αντικείμενα εδώ ανακατηγορία. Μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση κάθε φορά. Στο text μπορώ να βάζω στοιχεία κειμένου. Στο background έχω διάφορα υπόβαθρα για να βάζω στις σκηνές μου. Εδώ μπορώ να βάζω με το image να βάζω κάποιες stock εικόνες όπως και παρόμοια stock βίντεο. Μουσική, να έχω σαν μουσικό υπόβαθρο στα βίντεό μου. Κάποια ειδικά εφέ, και φυσικά στα uploads μπορώ να μεταφορτώσω εικόνες και βίντεο για να χρησιμοποιήσω στα βίντεο μου ή και αρχεία ήχου. Εδώ κάτω είναι η λεγόμενη γραμμή του χρόνου, η timeline. Και ας ξεκινήσουμε λοιπόν να δώσουμε χρώμα ή ένα background στο υπόβαθρο. Μπορούμε αν το επιλέξουμε εδώ κάνω click. εμφανίζεται εδώ background color. Μπορώ να δώσω ένα χρώμα ή να προσθέσω και ένα δεύτερο χρώμα και να γίνει έτσι ένα, μια διαβάθμιση, ένα gradient που λέμε και να το αλλάξω αυτό, να αλλάξω το στυλ της διαβάθμισης. Ή να τα αφαιρέσω όλα αυτά, μπορώ να βάλω ως background κάποιο από αυτά που μπορώ να χρησιμοποιήσω, δηλαδή όσα μου λένε, να δούμε λοιπόν μια κατηγορία public spaces, όσα δεν έχουν αυτό το πράσινο αστεράκι upgrade, μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Ας βάλω λοιπόν εδώ αυτό το background. Είναι ένα background μιας πόλης και τώρα έχω ένα στατικό βίντεο. Βλέπουμε λοιπόν γίνεται η αναπαραγωγή. Η σκηνή μου που έχω η πρώτη, εδώ κάτω βλέπουμε, είναι γύρω στα 10 δευτερόλεπτα. Μπορώ με αυτό το κουμπάκι να αυξήσω ή να μειώσω το χρόνο όλης της σκηνής. Πάμε λοιπόν τώρα να βάλουμε και ένα κείμενο, ένα αντικείμενο κειμένου για το βίντεό μας με το text. Θα εισάγω εδώ, μπορώ να εισάγω κάποια από τα αίτημα που έχει πιο σύνθετα αντικείμενα κειμένου ή ένα απλό, μια κεφαλίδα, υποκεφαλίδα ή απλό κείμενο. Ας βάλουμε λοιπόν ένα κείμενο. Εδώ με διπλό κλικ μπορώ να γράψω. Αφού έχω βάλει το κείμενο, ως αντικείμενο μπορώ να το μετακινήσω και αφού το επιλέξω να αλλάξω γραμματοσυρά να ψάξω μια καλύτερα με το σειρά που να φαίνεται και να αλλάξω κάποιες ιδιότητες όπως η απόσταση χαρακτήρων να βάλω κάποιο εφέ σκιάς να αλλάξω το χρώμα από εδώ αν θέλω το κάνω λοιπόν αυτό εδώ το χρώμα και να το κάνω κάπως έτσι και αν θέλω να έχω κείμενο με background από πίσω, μπορώ να βάλω από τα στοιχεία, τα properties, να βάλω ένα σχήμα, τα οποία έχουν και κείμενο, όπως αυτό εδώ το τετράγωνο, και να γράψω εδώ κάτι άλλο. Και για να δούμε τι έχουμε κάνει, πατάμε το play και γίνεται η αναπαραγωγή από το τρέχον Σημείο. και εγώ τώρα θέλω να ελέξω πώς θα εμφανίζεται το κείμενο, θέλω να εμφανίζεται κάπου στην αρχή και να σβήνει μετά. Αυτό όμως καλύτερα θα το κάνω για να πάω, θα πάω, στο, στο timeline της σκηνής που εδώ βλέπω και τα αντικείμενα που έχω στη σκηνή. Αν επιλέξω π.χ. αυτό το κείμενο το βλέπω λοιπόν εδώ κάτω έχει όλη αυτή τη διάρκεια όπως και αυτό είναι ένα άλλο αντικείμενο. Είναι δύο ξεχωριστά αντικείμενα βέβαια και τα δύο Αρχίζουν από την αρχή, βλέπουμε λοιπόν αν θέλω να αυτό να σβήνει κάπου στο τέταρτο δευτερόλεπτο, θα πάω εδώ δεξιά, θα το φέρω έτσι και έτσι λοιπόν θα ξεκινήσει και θα σβήσει κάπου στο τέταρτο. Το ίδιο θέλω και για το άλλο το κείμενο που είναι αυτό το κίτρινο και τα δύο αν επιλέξω το κίτρινο και το φέρω λοιπόν εδώ θα δούμε ότι είναι στην ουσία δύο αντικείμενα, το κείμενο και το κίτρινο κουτάκι, και τα δύο όμω ας το κάνω το κίτρινο κουτάκι να ξεκινάει λίγο πιο μετά, οπότε έχω το κείμενο το πρώτο και μετά το δεύτερο. Άρα λοιπόν το πρώτο κείμενο αρχίζει από την αρχή, τελειώνει στο 4, το δεύτερο αρχίζει από το 1 και ας τελειώνει και αυτό στο 4 ή στο 5 για να μην τα μπερδέψουμε. Ωραία. Το άλλο μπορώ να κάνω σε ένα αντικείμενο όπως αυτό που επιλέγω τώρα. Βλέπουμε εδώ τα δύο εικονίδια. Είναι το, το εφέ εισόδου και εξόδου. Αν πατήσω κάνω εδώ κλικ μπορώ να επιλέξω ένα εφέ για εισόδο. Ένα από αυτά που έχει να το κάνω να κάνει pop απαριστερά και το εφέ εξόδου να κάνει pop στα δεξιά και βλέπουμε τώρα το αποτέλεσμα ωραία και κάθε εφέ εισόδου εξόδου μπορώ να ελέξω το χρόνο που θα διαρκέσει ας κάνω και κάτι τέτοιο παρόμοιο για το άλλο κουτάκι να το κάνω να κάνει fade in και εδώ να κάνει fade zoom out. Κάτι βάζω τώρα στην τύχη. Ωραία, δείξαμε λοιπόν τις βασικές έννοιες πως ένα αντικείμενο στη σκηνή μου έχει μια διάρκεια, έχει ένα εφέ εισόδου και εξόδου. Τώρα να βάλουμε και ένα άλλο αντικείμενο, ένα κανονικό αντικείμενο στο property λοιπόν, να βάλουμε ένα ποδήλατο για παράδειγμα, να ψάξω bike. Θα βάλουμε ένα ποδήλατο, θα το μικρύνω λίγο, θα το φέρω στη θέση που θέλω, θέλω να το κάνω μια κίνηση να έρχεται από δεξιά, από αριστερά. Αν θέλω να κάνω το αντίθετο υπάρχει το κουμπάκι flip με το οποίο μπορώ να φέρνω ακριβώς εκεί που θέλω τη θέση του. Εγώ θα κάνω λοιπόν το κάνω σε μια πιο φυσικό μέγεθος. Και βλέπουμε τώρα το ποδήλατο, έχει κρυφτεί κάπου εδώ, εδώ είναι η αρχή του. Αφού το επιλέξω, ας το κάνω να εμφανίζεται κάπου εδώ. Και αν κάνω τώρα αναπαραγωγή, έχω ένα στατικό ποδήλατο που μένει σε μια θέση και διαρκεί για μέχρι το τέλος. Εγώ θέλω να το δώσω κίνηση λοιπόν. Υπάρχει το κουμπάκι Smart Move, αφού επιλέξω το αντικείμενο. Πατάω λοιπόν το Smart Move και τώρα σέρνω το ποδήλατο να το πάω στην τελική του θέση. Π.χ. εδώ που θα φύγει από τη σκηνή και πατάω απλά και έτσι έχει εφαρμοστεί η κίνηση. Βλέπουμε ότι γίνει πολύ γρήγορα η κίνηση γιατί αν επιλέξω αυτό το αντικείμενο βλέπω λοιπόν ότι εδώ είναι η αρχική του θέση και εδώ είναι η τελική του θέση, άρα θέλω η τελική του θέση να γίνεται πιο αργά κάπου στο 9, για παράδειγμα. Πάλι είναι αρκετό γρήγορο το ποδήλατο, θα το αλλάξω αυτό; ένα τρόπος, α, δεν έκανα και το apply. Για να δούμε λοιπόν, τώρα. Τώρα βέβαια είναι πάρα πολύ αργό. Ένα τρόπο να το διορθώσω αυτό είναι να μικρύνω το γενικό χρόνο όλου του, όλου του βίντεο για το ποδηλάτο να εμφανίζεται λίγο πιο μετά. Και φυσικά για μεγαλύτερη, για να δώσω το εφέ ότι έρχεται από... εκτό από το πλάνο, αφού το επιλέξω, επιλέξω την αρχή του, το πάω λίγο πιο δεξιά και το τέλος του το πάω να είναι έξω εντελώς και πατήσω Apply, έτσι λοιπόν έχω μια πιο φυσική ταχύτητα. Και με τον παρόμοιο τρόπο μπορώ να βάλω ας πούμε και ένα αυτοκίνητο Αυτό εδώ για παράδειγμα, να το μικρύνω να το αλλάξω τη θέση του, να αυτό το αυτοκίνητο ξεκινάει από αρχή αρχή, εντάξει το αφήνω όπως είναι, το βγάζω έξω και του δίνω μια κίνηση λοιπόν Smart Move να πάει μέχρι εδώ και να διαρκεί μέχρι το τέλος. Για να δούμε λοιπόν Apply, Με ναι, τώρα το αυτοκίνητο πάει λίγο αργά, αυτό για να το διορθώσω θα μικρύνω γενικά τη διάρκεια ζωής του, του αυτοκίνητου να εμφανίζεται κάπου μετά. Πατάω λοιπόν Apply και πάω στην αρχή της σκηνής να τη δω λίγο όλη κανονικά. Ωραία. Και για να το κάνω λίγο πιο γρήγορο το αυτοκίνητο. Για να δούμε λοιπόν. Εντάξει. Και τώρα ένα ακόμα μπορούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε κάποιον ήχο από τους έτοιμους ήχους, από το Free Music Tracks να επιλέξω Βάζω λοιπόν αυτό εδώ και επειδή το βίντεο τώρα έχει άλλο χρονισμό, έχει πάει και σε άλλη θέση, το μετακινώ λοιπόν να πάει από την αρχή και να έχει όλη τη διάρκεια που έχει τη σκηνή μου μέχρι και το 10. Είμαι για να Κάνω όλες αυτές τις δουλειές στο βίντεο, πρέπει να είμαι στο overall timeline, στο κανονικό timeline δεν φαίνεται το βίντεο, εδώ όμως ο ήχος, εδώ έχω και τον ήχο τον οποίο μπορώ με δεξί κλικ να αλλάξω την έντασή του και κάποια προχωρημένη επεξεργασία, δεν θα το δείξω εγώ τώρα αυτό εδώ. Έχω λοιπόν ολοκληρώσει για να δούμε από την αρχή τι έχουμε κάνει. Και ένα τελευταίο που μπορούμε να δείξουμε είναι τα εφέ κάμερα που έχει το Animaker. Με αυτό το κουμπάκι εδώ είναι το Camera Timeline. Είναι το αντικείμενο κάμερα που κανονικά είναι η στατική κάμερα που έχουμε όλο το πλάνο. Εγώ όμως μπορώ να προσθέσω μια δυναμική κάμερα η οποία θα διαρκεί για όλη τη διάρκεια του βίντεο και να του δώσω π.χ. ένα από τα εφέ που έχει για να δούμε τι κάνει το καθένα. ή το zoom που θα αρχίσει να ζουμάρει σιγά σιγά από το κανονικό του πλάνο μέχρι αυτό το σημείο που ορίζομαι αυτό το πλαίσιο. Ωραία. Και φροντίζω λοιπόν το εφέ της κάμερας όπως έδειξα πριν να είναι για όλη τη διάρκεια του βίντεο και πατάω λοιπόν done και έτσι έχω ολοκληρώσει και με το κουμπί preview να δω όλο το βίντεο από την αρχή. Βέβαια εδώ έχω μόνο μια σκηνή οπότε και με αυτό το κουμπί το ίδιο γίνεται. Και αφού λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει το έργο μπορούμε αυτό αν θέλουμε να το κατεβάσουμε σε μορφή βίντεο. Βέβαια στην δωρεάν συνδρομή έχουμε κάποιους περιορισμούς μέχρι νομίζω τρία βίντεο την ημέρα μπορούμε να κατεβάζουμε, αλλά μπορούμε να έχουμε ένα σύνδεσμο, αν πατήσω το κουμπάκι εδώ διαμοιρασμού, μπορώ να έχω ένα σύνδεσμο, μπορώ να το στείλω στον κόσμο και να δουν αυτό το βίντεο μέσα από το περιβάλλον του Animaker. Να το κάνω λοιπόν αντιγραφή. Και πατήσω λοιπόν το σύνδεσμο, θα μπορεί κάποιος να πρι... να δει το βίντεο. Και φυσικά αν είμαι σίγουρος ότι έχω ολοκληρώσει το βίντεο όπως πρέπει να είναι, μπορώ να το κάνω λήψη μέσα από το Animaker. Και έτσι λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο μας βίντεο με το Animaker. Σας ευχαριστώ.